Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου. Υποδεχθήκαμε μια καθαρά χειμωνιάτικη μέρα με ισχυρούς βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Οκτώμπο 4 προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, το Ικάριο και τη θάλασσα της Σάμου και της Ρόδου και νεφώσεις και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά. Άστατος επίσης ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον 2 έως 5 βαθμούς στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα υπηρετικά, από 3 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 5 έως 11 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Γεμάτη γεγονότα είναι, κυρίες και κύριοι, η ατζέντα της ημέρας. Από το πρωί οι αγρότες της Θεσσαλίας είναι στο πόδι και με απόφαση της συντονιστικής τους επιτροπής θα αποκλείσουν με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα δημόσιες υπηρεσίες, κτίρια και τις 4 νομαρχίες των νομών τους. Στην πολιτική επικαιρότητα, οι 4 του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται να καταθέσουν κοινό υπόμνημα με τις θέσεις τους εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ ο Δημήτρης Σοβόλας πυρετοδός ετοιμάζει το νέο του κόμμα. Στη Βουλή επίσης σήμερα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Σκοπιανό. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Νέα Δημοκρατία θα κατέβει με 2 διαφορετικές απόψεις, καθώς ο επίτιμος πρόεδρός της, ο κ. Μητσοτάκης, είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη θέση του για σύνθετη ονομασία της γειτονικής χώρας. Στην επικαιρότητα επίσης, ο σάλος που ξέσπασε μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στην εκπομπή του Κίτρινος Τύπος εδώ στο Sky, αποκαλύφθηκε μια πρωτοφανής αθλειότητα στο παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο Νταού Πεντέλης με ασθενείς ανάμεσά τους και μικρά παιδιά να ζουν κυριολεκτικά σε ζώδεις συνθήκες. Σοκαρισμένος από το ρεπορτάζ, ο Μανώλης Κουλάκης, ο Υφυπουργός Υγείας, έφτασε χθες το βράδυ στον Sky και έκανε δηλώσεις τις οποίες θα παρακολουθήσετε σήμερα στην πρώτη ενημέρωση. Στην ατζέντα των κινητοποιήσεων ακόμη είναι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων του Περάματος και του Κορυδαλού για την συρρήκνωση των αστυνομικών τμήματων του Πειραιά. Οι δημότες μάλιστα του Κορυδαλού θα αποκλείσουν και τις φυλακές. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Νικόλτσιου, η οποία με ζωντανές συνδέσεις θα μας μεταφέρει την εικόνα της κινητοποίησης. Και βέβαια στην επικαιρότητα δεσπόζει η κηδεία του Χιτζάκ Ράμπιν με παρουσία πολιτικών ηγετών από όλο τον κόσμο. Ήταν, κυρίες και κύριοι, τα πιο σημαντικά σημεία της επικαιρότητας, την οποία θα παρακολουθήσουμε τώρα αναλυτικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα. Με την παρουσία πολλών ηγετών από όλο τον κόσμο, κηδεύεται σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι ο δολοφονητής πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιτσάκ Ράμπιν. Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης και τη Νέα Δημοκρατία, ο Αθανάσιος Τσαλδάρης. Στο Ισραήλ επικρατεί κλίμα ανησυχίας και εκφράζονται φόβοι αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για την ειρήνη, μαζί με δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς ειρηνιστές, κόπηκε το νήμα της ζωής του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, στα 73 του χρόνια. Εμείς που βρεθήκαμε εδώ, θέλουμε την ειρήνη για όλους. Και για εμάς, αλλά και για όσους δεν πιστεύουν σε αυτή, για όσους δεν ήρθαν απόψε εδώ. Και ξέρω ότι είναι πολλοί, είπε στην τελευταία του ομιλία. Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, μόλις ο Ράμπιν κατέβηκε από την εξέδρα της συγκέντρωσης στο Τελαβίβ, ένας 25χρονος φανατικός Εβραίος τον πυροβόλησε 3 φορές. Μία από τις σφαίρες τρύπησε το χαρτί με τα λόγια του τραγουδιού που ο Ράμπιν είχε διπλώσει και φυλάξει στο σακάκι του. Όταν ο θάνατός του έγινε γνωστός, το πλήθος ξέσπασε σε έναν ομαδικό θρήνο. Ο δολοφόνος, ο 25χρονος φοιτητής της νομικής και φανατικός σιωνιστής Γιγκάλ Αμίρ, συνελήφθη αμέσως. Είναι μέλος οργάνωσης σκληροπυρηνικών Εβραίων και η αστυνομία τον ανακρίνει συνεχώς για τυχόν συνεργούς. Έδρασα μόνος μου με εντολή του Θεού του Ισραήλ. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Αν μπορούσα, θα σκότωνα και τον Σιμών Πέρες, δήλωσε στους αστυνομικούς. Μετά το πρώτο σοκ, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους Εβραίους φιλιρινιστές βρήκαν το κουράγιο και μίλησαν με ψυχραιμία. Because for years we've been growing this unnormal tree in the forest of democracy here. Στο νότιο Λίβανο, στα κατεχόμενα και στην Ιορδανία, χιλιάδες φανατικοί Παλαιστίνοι πλημμύρισαν τους δρόμους και έστησαν ένα ολονύκτιο πανηγύρι μίσους. Στα καφενεία υποδέχθηκαν την είδηση δοξάζοντας τον Αλλάχ. Υπήρξαν όμως και πολλές φωνές λογικής από την πλευρά των Παλαιστινίων. Πρώτη απ' όλες, η σπασμένη φωνή του αρχηγού του PLO, Yasser Arafat. I hope that they will have the ability, all of us, the Israelis and the Palestinians, will be or have the ability to overcome the this tragedy.
Από τα ξημερώματα, χιλιάδες Ισραηλινοί φτάνουν στον τόπο της δολοφονίας, ανάβουν κεριά και ψέλνουν θρησκευτικούς ύμνους για τον δολοφονημένο ηγέτη. Η σωρός του Ράμπιν μεταφέρθηκε με σταριωτικό όχημα από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, συνοδεία 6 ανώτατων στρατιωτικών. Εκτίθεται ήδη σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία που θα γίνει το πρωί της Δευτέρας και στην οποία θα παρευρεθούν 4.000 αντιπρόσωποι κρατών από όλο τον κόσμο. Επιδείνωση της κακοκαιρίας προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Το κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη Βόρειο Ελλάδα και ήδη πυκνό χιόνι πέφτει σε πολλές περιοχές. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Κύρια χαρακτηριστικά του οι χιονοπτώσεις, η δυνατή άνεμη και η κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, όπου σημειώθηκαν συνεχείς χιονοπτώσεις σε περισσότερους νομούς. Πέλα, Κυλκής, Πιερία και Μαθία ντύθηκαν από το πρωί στα Λευκά. Η κίνηση μάλιστα προς την Καστανιά και στα χιονοδρομικά κέντρα στο Σέλι και στα 3-5 πηγάδια διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες και απαιτείται ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Αλυσίδες χρειάζονται επίσης και όσα οχήματα κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο των νομών Κοζάνης, Φλόρινας, Καστοριάς αλλά και Γρεβενών. Στη Δυτική Μακεδονία χρειάζονται αλυσίδες. Προς το Κυλκής είναι κακό το δόστρωμα αλλά ακόμα κυκλοφορεί. Στην περιοχή της Λάρισας υπάρχει βροχή. Χιόνι έπεσε ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η Δράπγυρος άγγιξε τους 3 βαθμούς Κελσίου. Χρειάστηκε μάλιστα η κινητοποίηση των υπηρεσιών της νομαρχίας, καθώς σε πολλά σημεία του νομού το χιόνι πλησίασε και τους 10 πόντους. Ήταν ήδη σε επιφυλακή μετά από τα τηλεγραφήματα που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης με τα μηχανήματα της νομαρχίας. Τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν, αλλά οι δυνατοί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν κρατούσε πολύ χαμηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Ήδη όμως η κακοκαιρία στήξε τη ζωή σε 34χρονο νέο. Ο Παναγιώτης Κανέλης, χειριστής μηχανημάτων, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ στο ύψος του Τιτάν. Στις υπόλοιπες πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης σημειώθηκαν μόνο βροχοπτώσεις. Την αντίδραση των κατοίκων πολλών δήμων της Αθήνας συναντάει η συγχώνευση των αστυνομικών τμήματων που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Χθες οι κάτοικοι του Περάματος έκλεισαν τη λεωφόρο Ειρήνης, ενώ σήμερα κινητοποίησης έχει προγραμματίσει και ο Δήμος Κορυδαλλού. Φωτιές έχει ανάψει σε πολλούς δήμους η απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να συγχωνεύσει τα αστυνομικά τμήματα. Μετά το Καλαμάκι και το Κορυδαλλό, έντονα αντέδρασαν και οι κάτοικοι του Περάματος που έκλεισαν για μία ώρα τη λεωφόρο Ειρήνης. Καλά κάτι κάνετε μαρτυρία εσείς, εγώ δεν πάω στη δουλειά μου. Γιατί όταν κάνεις εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ σου μια μαρτυρία. Όχι, γιατί έχω κλείσει άνθρωπο ποτέ εγώ. Άσε μας μωρέ. Αν έχουν λίγη συνείδηση και ξέρουν από παιδιά, από οικογένειες, φτωχές, που δένουν την προστασία τους να μην πάρουν το τμήμα. Θέλουμε ενίσχυση της αστυνομίας και όχι να μας την πάρουν. Πριν από 2 μήνες, η απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να μεταφέρει το αστυνομικό τμήμα Καλαμακίου συνάντησε την έντονη αντίδραση των κατοίκων με αποτέλεσμα η παραλιακή λεωφόρος να μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Το αστυνομικό τμήμα Περάματος θα μεταφερθεί στην Αμφιάλη, όπου δημιουργείται νέο πολυδύναμο τμήμα για την αστυνόμευση της περιοχής. Τώρα που έχουμε ασφάλεια την αστυνομία, είναι εξέφραγο αμπέλι. Ήδη επάνω στην περιοχή της Παναγίτσας έχουν κάνει πολλαπλές ληστείες. Ανοίξτε το βιβλίο συμβάτων και πάρτε πληροφορίες να δείτε πόσες κλοπές έχουμε. Οι κάτοικοι του Περάματος είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος και ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. Σε νέες κινητοποιήσεις όμως προσανατολίζεται και ο Δήμος Κορυδαλλού που αντιδρά στην απομάκρυνση του 16ου αστυνομικού τμήματος που βρίσκεται δίπλα στις φυλακές. Σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και με τον Κορυδαλλό, που η Μαρία Νικόλτσιου θα μας μεταφέρει την εικόνα της κινητοποίησης των κατοίκων. Κινητοποίηση, βεβαίως, έχουμε τις αγροτικές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλία. Αγρότες με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα θα αποκλείσουν από το πρωί δρόμους και κτίρια δημοσίων υπηρεσιών έξω από την Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Έξω από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Σε σύσκεψη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αγώνα σήμερα το μεσημέρι θα αποφασιστεί αν θα αποκλειστεί και η Εθνική Οδός όπως έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Θύελα αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες τρακτέρ και μηχανήματα θα αποκλείσουν τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και άλλες επαρχίες της χώρας. Ο Υπουργός Γεωργίας Θόδωρος Στάθης επισκέφθηκε τη Λάρισα και τον Τύρναβο, όμως δεν κατάφερε να πείσει τους αγρότες να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους. Είναι μια συνέχεια των κινητοποιήσεων του Μάρτη, γιατί κανένα από τα αιτήματα τα οποία βάζαμε τότε δεν έχει βρει τη λύση του. Το θέμα της συνοτροφίας είναι σε χειρότερη μοίρα από το αγροτικό πρόβλημα και αναγνωρίζεται από όλους. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι και στη Λάρισα και σε όλη την υπόλοιπη χώρα
να κατεβούμε μαζί με τους αγρότες. Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών της Θεσσαλίας, τα τρακτέρ θα αποκλείσουν δημόσια κτίρια και υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις 4 νομαρχίες. Στη συνέχεια οι αγρότες θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν πιθανότατα τον αποκλεισμό των εθνικών οδών. Ταυτόχρονα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας ξεκινούν και οι κινητοποιήσεις που κήρυξε πανελλαδικά η Πασαγιές, οι οποίες όμως θα είναι 48 ώρες και δεν περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων. Έχουν έντονο πολιτικό χρόνο. Μα είναι δυνατόν να κλείνουμε τους δρόμους? Να κλείνουμε τους δρόμους για να αλλάξει πια η κοινή αγροτική πολιτική και η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και οι συμφωνίες της ΓΑΤ. Ο Υπουργός Γεωργίας Θόδωρος Στάθης άφησε να εννοηθεί ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν για να φανεί η αντίθεση των αγροτών στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αλλά πρέπει να είναι 48 ώρες και χωρίς αποκλεισμούς δρόμων. Οι κινητοποιήσεις πιστεύω ότι θα αναδείξουν για μια ακόμη φορά στην υπόλοιπη κοινωνία μας, στην Ελλάδα, τα οξυμένα αυτά προβλήματα, τα οποία περιμένουν την τελική τους λύση. Και στέλνω και ένα μήνυμα προς όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, να μην προχωρήσουν σε καταλήψεις εθνικών οδών. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο αγρότης βρίσκεται σε απόγνωση και βλέπει ότι δυστυχώς όχι μόνο δεν επιλύονται τα προβλήματά του, αλλά και μπέζεται κατά τρόπο απαράδεκτο. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών βρίσκουν τους αγρότες της Θεσσαλονίκης χωρισμένους σε δύο μέτωπα. Εγώ δεν εκπρόσωπο κόμμα. Εσύ είσαι κυβερνητικός σύστημα. Αυτό. Είσαι. Έτσι λοιπόν, 8 μπλόκα με εκατοντάδες τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα θα στηθούν στις εισόδους της Θεσσαλονίκης και δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί και αποκλεισμός του αεροδρομίου Μακεδονία. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα συνθούμε ζωντανά με τη Λάρισα και τον Μιχάλη Γρυπιώτη για να μας μεταφέρει την εικόνα και το κλίμα της κινητοποίησης. Ο κόμις στο στούντιο του Sky καλεσμένοι, ο Υπουργός Γεωργίας Θεόδωρος Στάθης και ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Γιάννης Τύρης. Σε άνοιγμα στην αριστερά, προτείνοντας την μετεκλογική του συνεργασία στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προχώρησε χθες ο Άκης Τσοχατζόπουλος. ΚΚΕ και συνασπισμός κατέστησαν σαφές ότι δεν προτίθεται να στηρίξουν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, Θεόδωρος Πάγκαλος πρότεινε συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό άφησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς. Σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ο Υπουργός Προεδρίας, αφού τονίζει ότι είναι απίθανο να μην υπάρξει αυτοδυναμία, επισημαίνει. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, τι πιο ευνόητο να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς, με την οποία σε τελική ανάλυση υπάρχει μια συγγένεια και μια σύγκληση σε όλα τα μέτωπα. ΚΚΕ και συνασπισμός αντέδρασαν έντονα στην πρόταση του Άκη Τσοχατζόπουλου για μετεκλογική συνεργασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει χρεοκοπήσει την πολιτική της και ότι τα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να τα επομισθούν αυτοί. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να γίνει δεκανίκη κανενός για να περάσει ευκολότερα αυτή η πολιτική. Ο συνασπισμός δεν πρόκειται να γίνει άλοθη σε κανέναν, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, για την διαχείριση αυτών των αποτυχημένων πολιτικών που δεν είναι ούτε ευκαιριακές ούτε τυχαίες. Η πρόταση όμως του κ. Τσοχατζόπουλου σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή